ονοετοιμάζονται για πορεία, συγκεντρώνονται με τις απαραίτητες αποστάσεις και όλα τα υγειονομικά μέτρα εδώ στο εργατικό κέντρο, όπως βλέπετε. Σε ετοιμότητα βεβαίως οι αστυνομικές δυνάμεις. Να περάσουμε. Ετοιμάζονται για κινητοποίηση στο βάθος η αστυνομία. Υπάρχουν και μάτς σε ετοιμότητα. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρξε μια μικρή κινητοποίηση στη σπηλιά όπου πάει να ελέγξει η αστυνομία αυτή την ώρα. Είμαστε στο εργατικό κέντρο, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Ετοιμάζονται για κινητοποίηση. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η αστυνομία. Κατεβαίνουν. Συνεχίζει να βρέχει φυσικά. Περιμένουμε να δούμε όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί. Ετοιμάζονται, τηρούν τις αποστάσεις, τα υγειονομικά μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα, φορούν μάσκες. Όπως προβλέπετε, κρατούν τις αποστάσεις. Σε ετοιμότητα είναι η δημιουργία των ΜΑΤ, εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατέβασαν την απαγορευτική κορδέλα. Όπως βλέπετε, έχει κατέβει, ήταν εδώ, σε αυτό το σημείο. Η αστυνομία προς το παρόν δεν παρεμβαίνει. Οι αποστάσεις όπως προβλέπετε να είναι. Μείνουμε εδώ, θα μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό όλη την κινητοποίηση. Εκεί. Γιώργο. Οργανώνονται. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναγωνιστές που σήμερα αψήφισαν την κυβέρνηση, αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και συγκεντρώθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Απαιτούμε μαζί με όλα τα σωματεία σύσσωμη την απελευθέρωση όσους παρανόμως κρατούνται αυτή τη στιγμή. Χαιρετίζουμε επίσης τους συνάδελφους που πριν από μισή ώρα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία στη Σπηλιά και πραγματοποίησαν άλλη μία κινητοποίηση. 47 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και πραγματικά είναι επίκαιρα τα συνθήματα όσο ποτέ. Έχουν φτάσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση που κατηγορεί και κουνάει το δάχτυλο στα σωματεία ότι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή πιανών των εργαζόμενων που κάθε μέρα δίνουμε αίμα για να επιβάλλουμε στους χώρους δουλειάς να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Ποια κυβέρνηση, αυτή που βάζει τους ανθρώπους και τους αντιμετωπίζει σαν σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία. Η ίδια κυβέρνηση που στηβάζει τα παιδιά μας χωρίς να υπάρχει δήθεν κανένας κίνδυνος 27 και 30 μέσα σε τάξεις να κάνουν μάθημα. Η ίδια κυβέρνηση και οι προηγούμενες που 2.000 κτίρια σχολικά τα έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δήθεν δεν έχουν χώρους.
ποια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που αρνείται πεισματικά μετά από τόσο μεγάλο διάστημα που της δόθηκε χάρη από αυτούς τους εργαζόμενους, να μην παίρνει γιατρούς, να μην έχει μονάδες εντατικής θεραπείας και να επιμένει να βάζει τον κόσμο σε κίνδυνο. Αυτή η κυβέρνηση να γίνει σε αυτή την περίοδο. 6.000 αστυνομικοί μαζεύτηκαν στο κέντρο της Αθήνας, συνοστισμένοι. Έχει ανέβει σε όλα τα site, αυτά που αντιπροσωπεύουν το εργατικό κίνημα, το πόσο πραγματικά συνοστήσανε με απόφαση αυτή την κυβέρνηση την αστυνομία και βάζουν σε κίνδυνο. Είναι η ίδια κυβέρνηση που έχει την ευθύνη που 160 φαντάρι στο κέντρο των ειδικών δυνάμεων είναι σε καραντίνα. Αυτή είναι η κυβέρνηση που μας κουνάει το δάχτυλο σε ποιους, σε εμάς που περάσαμε το μήνυμα έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας και την εκθέσαμε με τις τεράστιες μεγαλειώδεις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα με τα αυστηρότερα μέτρα που μπορεί να πάρει κανείς. Αυτά που μόνο το εργατικό κίνημα μπορεί. Επέραση του ναού υπάρχει αντίσπαση η τρομοκρατία κατά. Δεν είναι η υγεία του λαού. Το πρόβλημά τους είναι το μήνυμα που περνάει η σημερινή κινητοποίηση. Γιατί θέλουν να σουλατσάρουν οι υπεριαλιστές στο Αιγαίο, έχουν δώσει γη και ίδωρ, τη δικιά μας περιουσία, για να μπορούν να κάνουν οι Αμερικάνοι λιμάνια εδώ μέσα στην Ελλάδα και να διακινδυνεύουν τη χώρα μας και το λαό της, να τους κάνουν κρέας στις μηχανές τους για να βγάζουν τα μονοπόλια λεφτά σε οποιασδήποτε συνθήκες. Και τους πολέμους είναι του λαού, παιδιά! Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά! Οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά! Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά! Απαιτούν το εργατικό κίνημα να κάτσει με τα βρωμένα τα χέρια. Εμείς τους είπαμε σήμερα από το πρωί ότι είναι πολύ γελασμένοι. Και να σας πω, συνάδελφοι, όλο αυτό γίνεται γιατί νομίζουν ότι θα μας φημώσουν, θα μας τρομοκρατήσουν για να μην είμαστε στις 26 του μήνα, έτσι όπως αποφασίσανε όλα τα συνδικάτα πανελλαδικά, σε απεργία, γιατί αυτή η κυβέρνηση που αγαπάει τόσο πολύ αυτό το λαό θέλει να καταστατηγήσει δικαιώματα ενός αιώνα, να καταργήσει το οκτάωρο, να καταργήσει την απεργία, να καταργήσει την ίδια τη ζωή ζωντάνια. Ανανέωση αυτή του τόπου, τα είδα τα ταξικά συνδικαλιστικά σωματεία. Και εμείς λέμε έως εδώ. Και με αυτό το μήνυμα σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα ανυποταγής παντού και όλοι οι εργαζόμενοι να σηκώσουν το κεφάλι σε όλους τους χώρους δουλειάς και να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες απεργίες που θα ζήσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε αταλάντευτοι, απτόητοι, όλες τις διαδικασίες του κινήματος και δεν σταματάμε εδώ. Να είστε καλά, συνάδελφοι, καλή δύναμη. Όλοι στον αγώνα, ξεσηκώμος, να μην πληρώσει πάλι ο λαός. Όλοι στον αγώνα, ξεσηκώμος, να μην πληρώσει πάλι ο λαός. Αποχωρούμε συντεταγμένα. Όσοι έχουν τα πανό τις σημαίες θα τα βάλουν μέσα, θα αποχωρήσουμε όλοι και υπάρχει δέσμευση από την αστυνομία ότι δεν θα ενοχληθεί κανένας διαδηλωτής μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Ελπίζουμε να την τηρήσουνε. Τα πολυτεχνία ζει εξωτερικά οι Αμερικανοί. Τα πολυτεχνία ζει εξωτερικά οι Αμερικανοί. Αγώνας, ρίση, ανατροπή.
Το Πολυτεχνείο ζει. Έξω τον κακό. Αποχωρούν, ήταν συμβολική η συγκέντρωση όπως βλέπετε. Τηρήσανε τις αποστάσεις ασφαλείας, έλαβαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, δεν προκάλεσαν. Μία συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο μπροστά. Προηγήθηκε μια κινητοποίηση στη σπηλιά, η οποία φυσικά δεν ήταν ανακοινωμένη. Και τώρα αποχωρούν, υπήρξε δέσμευση από την αστυνομία ότι δεν θα μπλοκάρει κανείς. Ότι δεν θα υποβάλει σε έλεγχο κανέναν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι θα επιστρέψουν ανενόχλητοι στα σπίτια τους. Αυτό ακούσαμε να λένε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης.